θαλμός του νόσου. Επειδή είναι εκδήλωση πνεύματος Αγίου, δι' αυτού του τρόπου μπορεί να ξεχωρίσει το πνεύμα εάν είναι καλό άγγελος ή πονηρό διάβολος. Διότι συνήθως δεν έρχεται το πονηρό πνεύμα ως αυτό καθ' αυτό πονηρός. Δεν τον συμφέρει στην πονηρά για διάβολος. Μεταπιέζεται και γίνεται κανάβολος. Του αρέσει να μεταπιέζεται όπως οι άνθρωποι γίνονται κανάβολοι, έτσι και ο διάβολος έρχεται με το έγκλημα αγγέλου σωτός. Και έχει πλανήσει πάρα πολλούς με αυτόν τον τρόπο της μεταπιέζεσης. Δι' αυτόν τον τρόπο και δι' αυτόν τον λόγο δεν συνιστούν για κανένα λόγο οι άνθρωποι, οι πατέρες της Εκκλησίας μας, να παίρνουμε άλλες αποφάσεις και να έχουμε στο πρόσωπο προσωπείο. Το πρόσωπο πρέπει να είναι καθαρό και η μορφή του προσώπου και της νοιάς, η ιδία όπως προθέτει ο Χριστός. Και όχι μόνο να ξεχωρίζουμε και τα πνεύματα, τα πονηρά, αλλά και τους Αγίους Αγγέλους και όλους τους Αγίους. Οι Άγιοι Πατέρες οι οποίοι είδαν αυτούς τους ανθρώπους, τους ουρανοπολίτες, δι' αυτού του τρόπου των νόσης είδων. Και όχι μόνο όλους τους Αγίους και τους Αγίους Αποστόλους και τον Τίμιο Πρόδρομο, αλλά και τον τάφο την Παναγία μας. Όλους αυτούς που τους ξεχωρίζουν, λέγονται οι Άγιοι Πατέρες μας, είναι ο νους πλήρης πνεύματος Αγίου, είναι η πρώτη μορφή οράσεως του νοόσημων. Ο ενδότερος τρόπος οράσεως, ο βαθύτερος τρόπος οράσεως του ιδίου νόους, είναι μόνο δια του Χριστό. Το μέσα μάτι, το δεύτερο μάτι του νόους, θα το πω πια πρώτερα, είναι φτιαγμένο μόνο για το Χριστό μας, για κανέναν άλλο. Και αυτό θα το έχουμε να το παραλάβουμε εάν αξιοποιούμε και θέλουμε όλοι του Παραδείσου να βλέπουμε να κοντάσουμε τον Χριστό μας. Με ρύθμιση ο Χριστός μας. Όχι μόνο ότι είσαι σωσμένοι να είναι στο παράδεισο, αλλά και να βλέπουν. Κατά ποιον τρόπο θα βλέπουν. Ποιο θα είναι το χάρισμα, ποιο θα είναι το όπλο, ποιο θα είναι το δόρυμα εκείνο. Είναι ο εσωτερικός οφθαλμός της ψυχής, ο νους, ο πνευματικός, ο και χαριτωμένος δια Πνεύματος Αγίου, που θα βλέπει τον Χριστό μας αχορτάστος. Εις στον κόσμο πουτών πορευόμαστε δια πίστεως. Και η ακλόνητος πίστης μας εις την ορθόδοξη Εκκλησία μας, χωρίς να παρεκκλίνουμε ούτε στα δεξιά, ούτε στα αριστερά, είναι πρώτη μορφή οράσεως. Αυτό το λέγω ενώπιόν σας με ευθύνη. Δεν γνωρίζω εάν γίνομαι αντιληπτός. Εάν κανείς σπάει, εάν κανείς αμφισβητεί, εάν κανείς προβληματίζεται, εάν η Εκκλησία μας είναι η μόνη αλήθεια, τότε αρχίζει και βλέπει και φλασμένο. Σήμερα, αύριο, αργότερα, αυτό θα γίνει. Θα αρχίσει να φαίνει πολύ διαπνευματικά, όπως ο σωματικός οφθαλμός αμβλιωθεί και γίνεται μείωση. Ό,τι συμβαίνει στους σωματικούς οφθαλμούς, που μπορούν να φτάσουν μέχρι ολοκληρωμένης γλώσσεως, έτσι συμβαίνει και στο ψυχικό οφθαλμό, όταν η πίστη γίνεται ολιγοπιστία, όταν γίνεται δυσπιστία, όταν γίνεται ηλίπιστος κανείς. Άλλα πιστεύει, άλλα απολύπτει, άλλα εγκρίνει όπως το αναπάρει. Η αταλάντευτος πίστης μας, η αδιάσυστος πίστης μας, εις όσα η Αγία μας Εκκλησία, προφορικός και γραπτός μας δράστη, δια των Αγίων Γραφών και της Ιεράς Παραδόσεως, αλλά και δια όλων των πατερικών κειμένων παλαιών και νέων Αγίων μας, μας ασφαλίζει από όλους τους ολογισμούς, διότι είναι έτσι τα κλώνικη κυρίως στην εποχή μας, που πάρα πολύ θα λεγόμαστε και κυρίως και εμείς οι ευκαιρίες μοναχοί. Το καταθέτω στην αγάπη σας ως δημοσία εξομολόγηση. Ίσως να είναι η γενιά των μοναχών έτσι, που έχουμε πάρα πολλούς λογισμούς. Καμία γενιά μοναχών δεν είχε τόσους πολλούς λογισμούς, τόσο λεπτούς λογισμούς, δυσκόλους κατ' υπερβολή. Και πρέπει να βρούμε κι εμείς βοήθεια από τις προσεκτάσεις όλων σας. Είναι έτσι τα πράγματα, είναι έτσι η γενιά που δεν πρέπει κανείς πλέον να ντρέπεται να φανερώνει αυτούς που τους όλους πολέμους που περνάνε. Ο έσωθεν λοιπόν ο φθαλμός της ψυχής είναι προορισμένος μόνο για τον Χριστό μας. Ούτε για την Παναγία μας, ούτε για τους Αγίους Αγγέλους, ούτε για τους Αγίους. Με αυτόν τον τρόπο της οράσεως, οι σεζοσμένοι, μετά τη Δευτέρα Παρουσία, θα βλέπουν ακροτάσεις. Τι, τον συσσαρκωμένο Χριστό μας.
Όχι όπως τον βλέπουν τώρα οι μακάριες ψυχές πρώτης Δευτέρας Παρουσίας, μας γράφει ο Απόστολος Παύλος. Κρήτον ή προβλεψωμένο, ή να μην χωρίσει μόνο το λιακός. Βλέπουν τις εσωσμένες ψυχές των Χριστών μας, αλλά σχετικώς και εις το παράδεισο, διότι το ίδιο του ανθρώπου δεν βλέπει. Το σώμα των, των μακαρίων αυτών Αγίων ψυχών που είναι στο παράδεισο, είναι ακόμη στον κόσμο τούτον. Πρέπει να γίνει η κοινή εξανάθεση και των σωμάτων αυτών, των Αγίων σωμάτων. Τότε θα βλέπουν διπλότερα ή μάλλον διαφορετικά πολλαπλότερα. Ο τρόπος της φωτοχυσίας εις τη Βασιλεία των Ουρανών δεν μπορεί να συλληφθεί ούτε από αγγέλους ούτε από αγίους. Είναι μία δόξα βασιλική, είναι μία υπερτάτη τιμή του Δημιουργού μας, του Τριαδικού Θεού μας, για το τελειότερο τμήμα που επίρρησε τον άνθρωπο. Αυτή η σωτηρία παντός εσωσμένου θα φανεί την ερχόστερα μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών, μέσα στον θεϊκό εικόνα που ευχόμεθα όλοι να απολαύσουμε. Εκεί ο νους δια Πνεύματος Αγίου θα απολαμβάνει τον Χριστό μας, επαναλαμβάνω όπως βρισκόμεθα με έναν τρόπο ανέκδοτο και ανεκλάδιτο. Και είπαν οι πατέρες που από τώρα είδαν τον Χριστό και κατέγραψαν τα συμπηρία των άλλοι τα αφιζητούν, άλλοι τα πιστεύουν. Ο καθένας με την πίστη του, με την γνώση του, με την εμπειρία του, όλα μέσα στην Εκκλησία μας δείχνουν και στην διχωρισμένη κρίση απάντα. Δεν υπάρχει κάτι το κρυφό, δεν υπάρχει κάτι το πονηρό, δεν υπάρχει το κάτι το οποίο να είναι κρυφό από τους ανθρώπους της Αγίας μας Εκκλησίας. Όμως, και αυτοί που απολαμβάνουν και μας έγραψαν ότι βλέπουν τον Χριστό, κατέγραψαν την εξής διαδίκτυση που επαναλαμβάνουν στην εγγράφηση. Εάν βγάλουμε από τον παράδεισο τον Χριστό μας, αυτομάτως ο παράδεισος μεταβάλλεται εις πόλη. Αυτομάτως. Εάν μέσα στον Άδη βάλουμε τον Χριστό μας, και αν θα μπορούσαμε δηλαδή οι μίσες του μένει να βλέπουμε τον Χριστό μας, αμέσως ο τόπος εκείνος λέγεται παράδεισο. Άρα λοιπόν η όραση του θεατροκλήνου προσώπου, όλου του θεατροκλήνου σώματος του Χριστού μας, όπως ακριβώς τον είπαν οι μακάριοι Απόστολοι επί του γης, σε ασύντητη όμως και ασύντητη δόξα, θα είναι ο παράδεισος του παραδείσου. Και από τους τύπους των ύλων, των χειρών και των παγών του και της φωτιχρής της πλευράς του, αλλά κυρίως από το πανάγιο και ολόκληρο πρόσωπό του, θα αναβλύσουν μύρι και άπειροι παράδεισοι δόξας και κτίου πληγαζού. Γι' αυτό το λόγο λέγουν οι πατέρες που είδαν μετάξει σε έκσταση, σε αρπαγή των ως, σε μια ουράνια κατάσταση εκεί του παραδείσου. Γι' αυτό το λόγο κέρδευονται αυτά οι απορίες μας, ότι όλοι κοιτάζουν τον Χριστό μας. Δεν βλέπουν κανένα άλλο πράγμα. Όλοι είναι σαν κυκλικοί γλυομόνιμοι και βλέπουν όλοι κατατάκτατα, όπως είναι ο Χριστός που τους έχει τοποθετήσει, όλοι βλέπουν όπου και να βρίσκονται ολόκληρο το διάφορο του Χριστό μας. Και αναμένουν την κοινή εξανάθρωση και των σωμάτων του, οπότε ο νους της ψυχής που τον έχουν μαζί τους θα βλέπει ακροπλασία. Κατά αυτόν τον τρόπο ερμηνεύτηκαν αυτά τα πανάγια λόγια του Χριστού μας, ο λίγος του σώματος εστίλων ψαλμός. Καλό το φως του ηλίου, καλύτερον ασυγκρίτως είναι το άκουστο φως και ακόμη περισσότερα ο ίδιος ο λειτουργός του φωτός, ο Ιησούς Χριστός μας. Μένοντας και επιμένοντας με υπομονή και ελπίδα σε όσα διδασκόμενα από την Αγία μας Εκκλησία από τους μακαρίους πατέρες μας, θέλουμε να πιστεύουμε χωρίς να υπάρχει αμφισβήτηση σε κανέναν από εμάς, ότι το υπόλοιπο της ζωής μας θα πορευτούμε μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, μέσα στα άφαντα μυστήρια, σε όλα τα μυστήρια και κυρίως μέσα στην Θεία Λειτουργία. Θα επαναλαμβάνω μία ανίσθηση πρώτου γέροντος του ακόμη ζει στο Άγιο Λόγος. Κατά ένα ανεξήγητο μυστήριο, ως άρχιστα λειτουργείται ενώπιον των οφθαλμών μας, της ψυχής και του σώματος ημών, κάθε Θεία Λειτουργία,